Χτυπάει το ξυπνητήρι. Το κλείνω. Ξαναχτυπάει. Το ξανακλείνω. Ξαναχτυπάει. Το πετάω από το παράθυρο. Αρχίζει να κλαίει το μωρό. Η φύση έχει προνοήσει να αγαπάς τόσο πολύ το παιδί σου, ώστε όταν σε ξυπνάει να μην το πετάς από το παράθυρο. Προσπαθώ να σηκωθώ. Νιώθω το κρεβάτι να μετατρέπεται σε γκόλουμ. Δεν μπορείς να σηκωθείς. Σε έχουν ποτίσει ζωμό άγριου μανιταριού που κάνει θολή την όραση και τα μέλη βαριά σαν πόδια τεράστιας φτερωτής μύγας. Αφήστε με να σηκωθώ. Σας παρακαλώ, πρέπει να ταΐσω το μωρό. Συγχαρητήρια για τη ρήμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είσαι καταδικασμένη να μείνεις κολλημένη στο κρεβάτι μέχρι να φτάσει ο ήλιος 90 μοίρες πάνω από το καραμελένιο δάσος. Εγώ θα τα καταφέρω. Εσύ θα τα καταφέρεις που δεν μπορείς να σκοτώσεις μια κατσαρίδα. Γελούν όλα τα όρ στην κοιλάδα του σφιστού λαγαδιού. Θα τα καταφέρω. Όπως κατάφερα να δραπετεύσω από ενέδρα στρατιωτών του Ρόχαν. Και αφού έκανα ένα σωρό κατορθώματα στο δάσος Φάνγκορν, πήγα στο Ρόχαν να βοηθήσω στον πόλεμο κατά της Μόρντορ. Κι έτσι υπερβαίνω τον εαυτό μου και σηκώνομαι από το κρεβάτι. Φάε τη σκόνη μου, μαλακισμένο γκόλουμ. Πάω στην τουαλέτα. Αλλά στο δρόμο αλλάζω πορεία γιατί το μωρό κλαίει πιο δυνατά. Ετοιμάζω στο μωρό να φάει και ετοιμάζω και καφέ. Ενίοτε γίνονται λάθη. Τρώω βιαστικά κάτι υγιεινό. Πάντως έχει κάτι φρουτάκια πάνω του. Να ορίστε, δείτε. Ταΐζω το μωρό και βλέπω ό,τι κανάλι έχει. Δεν μπορώ να το αλλάξω, το τηλεκοντρόλ είναι μακριά. Βασικά, οι κομπρέσες από άλατα της νεκράς θάλασσας. Περιμένω να ρευτεί το μωρό και τρώω ό,τι μπορεί να πιαστεί με το ένα χέρι. Την ώρα που τρώω, συνήθως το μωρό χέζεται. Αλλάζω το μωρό. Μετά από 2 ώρες, καταφέρνω να δω λίγο Facebook και να πιω μια γουλιά καφέ. Τότε το μωρό ξαναρχίζει να κλαίει. Και ξανατρώει. Και ξαναρεύεται. Και ξαναχέζεται. Ξαναρχίζει να κλαίει. Και ξανατρώει. Και ξαναρεύεται. Και ξαναχέζεται. Και ξαναρχίζει να κλαίει. Και ξανατρώει. Ξαναρεύεται. Και ξαναχέζεται. Σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο Q&A. Ερωτήσεις-απαντήσεις, δε. Ναι, αυτό το trend, το γνωστό. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, θα τα απαντήσω όλα. Είδατε, δεν βάφτηκα σε αυτό το βίντεο, δεν βάφτηκα καθόλου, για να είμαι πιο αληθοφανής. Εντάξει, έβαλα λίγο make-up.